Θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Φθιώντας, τον κύριο Διαμαντάρα. Καλησπέρα, πρόεδρε. Καλό απόγευμα στους τηλεθεατές σας. Τι κάνετε? Καλά, επί των επάλξεων. Μιλάγαμε με τον κύριο Τσιάμι για τη συνάντηση και τα προβλήματα τα εργασιακά με τον κύριο Κατρούγκαλο, τον οποίο και εσείς είδατε, κύριε Διαμαντάρα. Δεν ξέρω αν κομίσατε κάποια ενθαρρυντικά χαρακτηριστικά. Θα πρέπει να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά που ο υπουργός και υπουργός γενικά μας καλεί όλους τους φορείς και δίνει και βάρος και νόημα και στα επιμελητήρια, που θεωρεί πλέον να είναι συνεργάτες του και μας ακούει σε αυτό το σημείο. Ή τέλος πάντων δέχτηκε να συζητήσει και είχαμε μια αρκετά μεγάλη συνεδρίαση, η οποία ήταν ανταλλαγής απόψεων. Το θέμα είναι να υπάρξουν συμπεράσματα και αποφάσεις για να βοηθηθεί ο επιχειρηματικός, εμπορικός και λοιπός κόσμος, κύριε Διαμαντάρα. Το πρόγραμμα το οποίο συζητήσαμε και το οποίο συμφωνήσαμε είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πλέον σταματά να επιδοτεί την ανεργία, αλλά επιδοτεί πλέον την εργασία. Και είναι και μια πρόταση που είχαμε σαν επιχειρηματικός κόσμος εδώ και πολλά χρόνια. Ναι. Θεωρούσαμε και στις καλές εποχές ακόμα, που είχαμε πολύ μικρή ανεργία σε σχέση με τη σημερινή, ότι θα έπρεπε ένας εργαζόμενος να μην επιδοτείται και να κάθεται, αλλά να επιδοτείται και να βρίσκει επιπλέον δουλειά. Είναι σωστό αυτό. Είναι σωστό. Υπάρχουν κάποιες διαφορετικές απόψεις. Εδώ υπήρχε όμως μια πλήρη σύμπνοια, τουλάχιστον του Υπουργείου και με τις παραγωγικές τάξεις. Σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση, ο εργαζόμενος ο οποίος θα πάρει ένα επίδομα, και μιλάμε ότι δεν καλύπτει βέβαια το τεράστιο πρόβλημα και τη μεγάλη μάζα των ανέργων, έτσι, ναι. Διότι μιλάμε για ένα 200, για 1,5 εκατομμύριο, όταν αυτό το επίδομα το παίρνει μόλις το 8%, ούτε 100.000 κόσμος. Παρόλα αυτά όμως, ένα πολύ μεγάλο νούμερο, και είναι και μια εποχή που οι επιχειρήσεις χρειάζονται μια επιπλέον στήριξη, και αυτή έρχεται σε συνδυασμό με την πρόταση ότι αυτή η επιταγή εισόδου πλέον του ανέργου πηγαίνει στην επιχείρηση και η επιχείρηση προσλαμβάνει αυτόν τον άνεργο να δουλεύει 12 μήνες με επιδότηση από τον ΑΕΔ συν 3 μήνες επιπλέον η ίδια επιχείρηση. Κατανοητό. Άλλα σημεία αναφοράς με τον κύριο Κατρούγκαλο, θέλω ένα σχόλιο σας, αν έδωσε δεσμεύσεις και αν θα υλοποιηθούν, να εκτιμάτε, κύριε Διαμαντάρα, γιατί αυτό είναι πλέον το σημαντικό. Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα θεωρώ ότι θα γενικά, έχουμε και γενικά άλλα μιλάω. Προγράμματα. Αυτό που πιέζουμε εμείς τον κύριο Κατρούγκαλο, ναι, και η επιχειρηματική κοινότητα, τουλάχιστον όσον αφορά το ασφαλιστικό μας σύστημα του ΟΑΕ, επειδή γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα ώστε ρευστότητας του ταμείου, ναι, η πρόταση την οποία έχουμε καταθέσει από το 12, κύριε Βούτσινε, δηλαδή το πάγωμα των οφειλών και η μετατροπή του ασφαλιστικού χρόνου που δεν θα μπορεί στο τέλος του εργασιακού του βίου ο εργαζόμενος επιχειρηματίας να εξοφλήσει, ναι, να υπάρξει ανταλλαγή με ασφαλιστικό χρόνο. Έτσι αλλιώς, κύριε Βούτσινε, ξέρουμε ότι οι συντάξεις τις οποίες θα πάρουμε στο τέλος θα είναι πάρα μα πάρα πολύ μικρές. Ίσως μερικοί να μην πιστεύουν ότι θα πάρουμε και συντάξεις. Έτσι είναι το σύστημα. Ναι. Συνεπώς, το να ανταλλάξουμε κάποιος αυτά τα 4-5 χρόνια που μπορεί να χρωστάει μέσα στη μεγάλη κρίση με ασφαλιστικό χρόνο, μάλλον καλό είναι και δεν είναι κακό. Γιατί ξέρουμε ότι δεν πάνε οι συντάξεις αυτές που περιμέναμε και παίρναμε και πληρώναμε ανταποδοτικά πάρα πολλά λεφτά. Έτσι λοιπόν δίνει τη δυνατότητα από την 1η-1η του 2017, ναι, που έτσι αλλιώς η μεγάλη μάζα θα πέσει λόγω των πολύ χαμηλών δηλώσεων, άρα θα πάει και μια εισφορά από 150-180 το μήνα, σημαίνει ότι θα μπορεί να ξαναμπεί και να ξαναγραφτεί στο ταμείο, να ξαναρχίσει να δίνει εισφορές στο ταμείο, να είναι ξανά ασφαλισμένος, να είναι ενεργά πλέον εργαζόμενος και αυτός, η επιχείρησή του, και συνεπώς και το ταμείο να εισπράττει και έτσι η επιχείρηση να ξαναβάλει τα γρανάζια να δουλέψουν. Γιατί αυτό το καθεστώς δεν βοηθά κανένα, ούτε τους επιχειρηματίες, αλλά και το κράτος να εισπράττει. Ακριβώς. Η ενοποίηση λοιπόν των ταμείων από το 2017, ναι, και ίσως για μια μεγάλη μάζα συναδέλφων χαμηλές εισφορές, ναι, δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς που έχουν απενταχτεί από το σύστημα και μιλάμε για το 45-50%,
ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς να επανέλθει στην ενεργό δράση. Μάλιστα. Κύριε Διαμαντάρα, μία τελευταία ερώτηση, έχουμε ένα λεπτό. Διάβασα ότι αναμένεται ένας Καλλικράτης και για τα επιμελητήρια συγχωνεύσεις. Ωραία. Έχετε γνώση τι γίνεται? Είναι ένας επιμελητηριακός νόμος που έχουμε ζητήσει εδώ και καιρό, γιατί οι εκλογές τα επιμελητήρια ήταν να γίνουν από πέρσι τον Νοέμβριο. Έχουν αναβληθεί προκειμένου να πάμε σε ένα καινούριο νόμο. Η κυβέρνηση είπε ότι μέσα στο Σεπτέμβριο θα τον φέρει. Και βαδίζει προς ένα Καλλικράτη και στα επιμελητήρια. Απλά αυτή τη φορά, αυτή η πρώτη τετραετία που θα ακολουθήσει τώρα μετά το 2017 στις εκλογές, θα είναι μια τετραετία προετοιμασίας. Και αυτό είναι καλό. Εφόσον συζητήσουμε και αποδεχτούμε ότι θα πάμε σε κάτι τέτοιο, χρειάζεται ένα στάδιο προετοιμασίας για να μην πάθουμε αυτά που πάθανε οι περιφέρειες όταν μπήκαν κατευθείαν στο καλλικρατικό του σύστημα. Σωστά. Συνεπώς, θα είναι κανονικά όπως τα ξέρουμε. Από το 2021 και μετά υπάρχει μία πρόταση συγχώνευσης και βατή συγχώνευσης, όπως σας είπα, προκειμένου και εκεί να υπάρχει αυτή η μορφή του καλλικρατικού επιμελητηρίου. Και δεν είναι κακό, δεν σας λέω ότι είναι κακό, απλά να ξέρετε ότι εμείς και σαν περιφερειακά επιμελητήρια έχουμε κάνει τέτοιες συνεργασίες και τις κάνουμε. Ναι. Βέβαια είμαστε υπέρ της αυτονομίας των επιμελητηρίων και δεν πρόκειται να κερδίσουμε πολλά πράγματα στα λειτουργικά μας έξοδα, γιατί σίγουρα χρειάζονται οι αντένες οι οποίες θα υπάρχουν σε όλη την περιφέρεια. Λογικό. Έτσι. Άλιστα, αλλά είναι ένα καλό πρώτο βήμα τουλάχιστον. Είναι ένα πρώτο βήμα, το θα πάμε οργανωμένα και ελπίζουμε ότι με το χρόνο που θα έχουμε να καλλιεργήσουμε και να δούμε τροτά ή θετικά σημεία του συστήματος. Σας ευχαριστώ, κύριε Διαμαντάρα. Σε κάθε περίπτωση οι εκλογές που έρχονται θα είναι με το παλιό σύστημα. Απλά υπάρχει μέσα η λογική του Καλλικράτης για το μεθεπόμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, κύριε Διαμαντάρα.